Χρόνια πολλά σε όλους. Merry, merry, merry Christmas. Τρίτη προσπάθεια για βίντεο. Πού θα πάει, θα βγει. Με διακόπτει, με παίρνουν τηλέφωνο δυστυχώς. Το δεύτερο ήμουνα λίγο πριν το τσακ, πριν δώσω το φινάλε μου. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Πάμε από τα ευχάριστα, τα οποία είναι οι ευχές. Να περάσετε όμορφα, να περάσετε υγιείς, να περάσετε όσο το πιο καλύτερα μπορείτε αυτά τα Χριστούγεννα. Το ξέρω είναι διαφορετικά, αλλά μην το βάζετε κάτω. Δεν έγινε και κάτι, εντάξει. Οικονομία κάνουμε. Να πάμε και στα μπουζούκια, θα περάσουμε στο σπίτι μας. Να δούμε πώς είναι τέλος πάντων και μέσα στο σπίτι κάποια Χριστούγεννα. Να δούμε πώς είναι, πώς είναι. Σίγουρα είναι μαγικά. Αλλά θα περάσουν και αυτά ρε παιδιά, μην αγχώνεστε, εντάξει. Ας ελπίσουμε τα επόμενα να είμαστε ελεύθεροι. Και χωρίς μάσκες. Λοιπόν, πάμε τώρα. Και το δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι λοιπόν το βιντεάκι που έκανε χτες ο φίλος ο Άσος. Ελπίζω να το έχετε δει όλοι. Και αν δεν το έχετε δει, θα αφήσω το link κάτω από τα σχόλια και στην περιγραφή. Και το οποίο έχει μέσα στο βιντεάκι του Άσου τις πληροφορίες που θα πρέπει να δείτε. Και το email του που θα πρέπει να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα συνοψίσουμε. Ο Άσος έχει την πρωτοβουλία να... Φαγώθηκαμε και τα χρόνια πολλά. Λύσαξα. Να κάνουμε μια μικρή δωρεά. Ο καθένας ό,τι μπορεί, ό,τι του περισσεύει. Και αν δεν του περισσεύει δεν πειράζει. Καλή καρδιά, θετική σκέψη φτάνει. Βοηθάει. Σε ένα παιδικό χωριό σως. Εκεί στην Αθήνα. Λοιπόν, να μαζευτεί ένα καλό ποσό, ώστε να χαρίσεις αυτές τις ψυχούλες. Έτσι χαμόγελα, αισιοδοξία. Σίγουρα δεν θα τους πούνε, ξέρεις, κάποιοι κύριοι από κάπου και μέρη της Ελλάδας. Εννοείται δεν θα τους πούνε και κάτι, αλλά γνωρίζουν ότι πάντα αυτές τις γιορτές κάποιοι στέλνουν λεφτά. Και είναι καλό. Θα σας πω και μια προσωπική ιστορία στο τέλος. Οπότε μείνετε στο βίντεο. Έχω μιλήσει με κάποιους φίλους και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που χωρίς δεύτερη σκέψη και προσφέρθηκαν να αφήσουν και αυτοί ένα δωράκι στην κοινότητα για να μπει στην κλήρωση. Δεν χρειάζεται ούτε να τους αναφέρω, ούτε να σας πω τι δώρο θα είναι. Θα το δείτε λοιπόν στην κλήρωση. Γι' αυτό πάρτε κι εσείς μέρος. Με κόστος 5 ευρώ. Και σκέψου ότι με 5 ευρώ μπορεί να τύχεις κάτι το οποίο θα είναι σημαντικό, το οποίο θα το έχεις, λες, έδωσα για μια παιδική ψυχή ένα χύψη ποσό. Πέσαμε σε διαφημίσεις, μισό. Έλα. Σουτ. Γιατί έτσι τώρα. Μισό. Γιατί. Ωραία. Τι ωραίο. Α, και τα πέτακενε. Έδωσες ένα χρηματικό ποσό και πήρες κάτι. Θα το βλέπεις και θα λες με μια καλή μου κίνηση πήρα αυτό και θα το έχω. Δεν χρειάζεται να είναι και πίπα ή κάτι άλλο, κάτι το εναλλακτικό ρε παιδί μου. Η κίνηση μετράει πάντα, έτσι. Λοιπόν, οπότε, εάν έχετε και εσείς, σαν απλοί θεατές, ένα μαγαζί ή έχετε κάποιον φίλο που έχει μαγαζί και μπορεί να βοηθήσει στη λοταρία, να μιλήσετε με τον Άσο, αφού έχετε μιλήσει με τον φίλο σας και θέλει να κάνει μια μικρή δωρεά. Κάτσε να χαμηλώσουμε εδώ. Μην φάμε και κανένα copyright. Μπάτσα. Έχω χάσει και τα τραγούδια μου, ρε γάμο. Τα έχουμε γράψει 3 φορές. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Να επικοινωνήσετε λοιπόν με τους φίλους σας. Αν μπορούν να διαθέσουν κάτι σαν δωρεά, καλό θα είναι. Οπότε, αν έχετε ιδέες κι άλλες, μιλήστε με τον Άσο. Όποιος έχει το τηλέφωνο του, όποιος έχει το Messenger που δεν απαντάει. Γιατί δεν έχει Messenger στο κινητό. Έχει όμως email, οπότε στο βιντεάκι του να μπείτε να το δείτε, έχει αφήσει το email του. Να μπείτε να... Πού πέσαμε ρε παιδιά, sorry ρε παιδιά.
Έλα, να. Όχι, πούντους. Παίξε κι εσύ. Καλή είσαι. Πέσαμε σε διαφημίσεις. Τι έγινε ρε γαμότο. Τα έχουμε αυτά. Οι ζωντανές εκπομπές τα έχουν αυτά. Λοιπόν, τι έλεγα. Τι έλεγα για. Τέλος πάντων, θα μπείτε στο βιντεάκι του Άσου, θα διαβάσετε τις πληροφορίες και όποιος θέλει να βοηθήσει και έχει κάποιους φίλους που μπορούν να προσφέρουν στη λοταρία ένα δωράκι, καλό θα είναι. Όσο πιο μεγάλο ποσό μαζευτεί, τόσο το καλύτερο. Θα περάσουν και αυτά τα παιδιά καλά, να τους πάρουν κάτι, τροφή, φαγητό, ένδυση, το οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην ιστορία που θέλω να σας πω. 6 λεπτάκια, καλά είμαστε. Η ιστορία έχει να κάνει ως εξής. Έχω ένα φίλο ο οποίος πήγε από πολύ μικρός, γύρω στα 2 μηνών σε ίδρυμα, και έφυγε εκεί 18. Συνέχισε τις σπουδές του, αυτή τη στιγμή είναι στα 50. Έχει πάει πάρα πολύ καλά στη ζωή του. Ζηλευτή η πορεία του σε όλο αυτό. Όταν έφυγε από εκεί, δηλαδή είχε τρομερή ανάπτυξη σαν άνθρωπος και μπράβο του και συγχαρητήρια να είναι καλά. Και συζητώντας λοιπόν, μου έχει πει πάρα πολλά πράγματα το πώς ένιωθε μέσα στο ίδρυμα. Τώρα μιλάμε για άλλες εποχές, έτσι πριν το 2000. Μου είπε λοιπόν ότι υπήρχαν καιροί που ερχόσονταν ζευγάρια να τους επισκεφθούν, να τους δουν άτεκνα, χωρίς παιδιά. Τα έπαιρναν αγκαλιές, δωράκια, και μάλιστα έχει κρατήσει με ένα ζευγάρι επαφέ και πηγαίνει με τα παιδιά του και τους βλέπει. Είναι βέβαια μεγάλη ηλικία, αυτοί δεν έχουν παιδιά δυστυχώς, και τους έχει ας πούμε σαν γονείς, πηγαίνει και τους βλέπει, μιλάνε, έχουν επαφές. Και μου είπε κάτι λυπηρό δυστυχώς. Μου είπε λοιπόν ότι πάντα τέτοιες μέρες εορταστικές, ότι μας έφερναν φαγητά, παιχνίδια, όλα αυτά. Δεν μπορούσα, λέει, να καταλάβω ποτέ, μα ποτέ, λέει, μια αγκαλιά μιας μάνας ενός πατέρα, λέει, ποτέ δεν μπόρεσα, ποτέ, ποτέ. Και το ένιωσα, λέει, όταν το παιδί μου, λέει, έγινε σχεδόν ένα χρονό και με αγκάλιασε, λέει, μια μέρα τόσο σφιχτά, ρε παιδί μου, που ένιωθα, λέει, την καρδιά του να χτυπάει. Εντάξει, εννοείται ο άνθρωπος όταν το σχέδιο αυτό βουρκώνει. Αλλά παιδιά, δυστυχώς έτσι είναι. Δυστυχώς έτσι είναι. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν νιώσει ποτέ μια αγκαλιά από έναν γονέα. Ποτέ, δυστυχώς. Είναι κρίμα. Όλα αυτά τα παιδιά δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Θα έπρεπε να είναι σε οικογένειες. Και εννοείται τις δικές του οικογένειες. Θα πει τώρα για τους χύψη λόγους, δεν είναι. Δεν είναι. Μακάρι, το εύχομαι, να βγει ένα παιδί από εκεί και να διαπρέψει πάρα πολύ στη ζωή του, ώστε να πάρει τα ενία αυτής της χώρας. Και πραγματικά αυτά τα ιδρύματα, δεν ξέρω πώς και τι, να είναι αυτόνομα και να τα τροφοδοτεί το κράτος, να τα πληρώνει, δεν ξέρω, να μην τους λείπει ποτέ τίποτα, ποτέ, το παραμικρό. Μακάρι, το εύχομαι, μακάρι. Μεγάλη συζήτηση, τέλος πάντων, να μην το τραβήξω το βιντεάκι. Αυτά. Όσοι μπορείτε, βοηθήστε. Όσοι δεν μπορείτε, δεν πειράζει. Πατήστε like στο βιντεάκι του φίλου Γιώργου. Μπείτε, πατήστε το like σας. Κάντε αν μπορείτε τη δωρεά σας. Και εύχομαι ο Θεούλης να σας το ανταποδώσει. Αυτά. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, και συγχωρέστε με τώρα εδώ λίγο ή το αλαλούμ. Α, τι να κάνουμε, είπαμε. Λοιπόν, καλά να περάσετε. Καλές γιορτούλες.